Και απορούσα και με το διαιτή που ήταν από κάτω, ρε παιδί μου. Εκεί βάραγε το κεφάλι του εκεί πέρα, έκανε τέτοια πράγματα. Πες τα μετάλλησα αναλυτικά πάντως. Δεν τα λέω αναλυτικά. Πώς θέλω να πω, έτσι γίνανε. Προκαλούσε τον κόσμο πριν τον αγώνα, είπα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα το ίδιο, ακόμα και στην παρουσίαση των ομάδων, έκανε αυτό που για μένα είναι εξωπραγματικό. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν γίνεται πουθενά αυτό το πράγμα που έκανε. Να μην σεβαστεί. Αλλά εγώ να σου πω, Άκη, το έκανε. Τελείωνε αυτό. Να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, άστο να καταλάβει, θα καταλάβω τι λέω, Άκη! Άμα δεν καταλάβει, πώς θα ζει! Τι να πω εγώ, ρε, να καταλάβει, εγώ δεν έχω βγάλει νόημα. Δεν πειράζει, άμα δεν έχει βγάλει νόημα, δεν πειράζει, ας θα βγάλω εγώ. Και αυτοί που ακούνε. Λοιπόν. Και αυτοί δεν έχουν βγάλει. Ωραία, τέλος. Δεν λέω άλλο, πάμε σε άλλο κομμάτι. Ρετάκι μου, να καταλάβει. Τι να καταλάβει, ρε, Άκη! Τι λέω! Λέω ότι αυτό το πιθήκι προκαλούσε τον κόσμο πριν τον αγώνα. Στη διάρκεια του αγώνα έκανε αυτό στα κοριτσάκια, έκανε αυτό στον κόσμο. Ναι. Πετάχτηκαν 10 μπουκάλια. Ναι. Ο διαιτητής δεν τον τιμώρησε. Τώρα τα λες. Τότε λέω. Ναι, καλά τα λες. Τώρα ξεναριμώ. Πάμε, έλα, καλά τα λες. Δεν τον τιμώρησε ναι. Που ο Ολυμπιακός ήταν 22-20, θα πήγαινε 23-20. Θα... Και θα έχει αποβληθεί και ο παίκτης. Θα έχει αποβληθεί και ο παίκτης, ναι. Βέβαια. Δεν... Παρόλο που το κάνει μπροστά στο διαιτητή. Πήγε και πάρα και το κεφάλι του μπροστά και στην καρέκλα. Σαν πίθηκο! Ναι. Αυτό είναι από μόνο του, αυτό είναι αποβολή. Από το σετ. Βέβαια. Έτσι. Και να κάνει και χειρονομίε. Αυτό το πράγμα, ναι, ρε παιδί μου, επειδή καταλαβαίνω την έντασή σου και με αυτά όλα που γίνανε και πώς πάνε να το παρουσιάσουν, γι' αυτό σου λέω να όσο γίνεται να ηρεμήσει, να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς έγινε.